Συνεχίζουμε στο ίδιο κλίμα. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Άρη Ροζάκη. Είναι ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Κοντά μου στο στούντιο η συνάδελφος Έλλη Κοκάλη. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα κυρία Σαλαπατά, καλησπέρα κυρία Κοκάλη. Λοιπόν, πάμε να ξαναδούμε, αν μου επιτρέπετε, σας παρακαλώ πολύ, την επίμαχη ανακοίνωση. Πρωτοφανής και ατυχέστατη σε κάθε περίπτωση και το θέτω όσο πιο ευγενικά μπορώ. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε όμως. Λοιπόν, εδώ κύριε Ροζάκη ανακυκλώνεται ένα κλίμα που κάθε άλλο παρά αποσοβεί την ένταση, τη στιγμή μάλιστα που όλοι, πραγματικά όλοι, οφείλουν να φροντίσουν για την αποκλιμάκωσή της. Ναι, δυστυχώς είναι στο πλαίσιο που επεσήμανα σήμερα με σχετική δήλωσή μου προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι ουσιαστικά ανοίγει πάλι ένας φαύλος κύκλος βίας που δεν οδηγεί πουθενά, δεν ωφελεί κανένα και προφανώς τέτοιου είδους ανακοινώσεις, απαράδεκτες κατά την προσωπική μου άποψη, δεν βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση του να καταλαγιάσει το πράγμα, να ηρεμήσουν τα πράγματα. Απαιτείται ψυχραιμία και νυφαλιότητα και τέτοιου είδους ανακοινώσεις δεν νομίζω ότι παρέχουν καλές υπηρεσίες προς αυτή την κατεύθυνση. Καταλαβαίνω τη φόρτιση των αστυνομικών. Προφανώς κινδύνεψε ένας συνάδελφός τους να χάσει τη ζωή τους με μάλιστα ένα αποτρόπαιο και απαράδεκτο τρόπο. Ωστόσο, η αστυνομία οφείλει να είναι πάντα ψύχρεμη και νυφάλια και να αντιμετωπίζει τα πράγματα με επαγγελματισμό. Δεν είναι δυνατόν να μετέχει σε ένα πολιτικό παιχνίδι. Προφανώς η πολιτική δεν βρίσκεται στο ύψος των περιστάσεων. Αυτό είναι γεγονός. Διαχρονικά συμβαίνει αυτό. Ωστόσο, αυτό νομίζω ότι δεν πρέπει να τους παρασύρει στο να καταφεύγουν σε τέτοιου είδους ανακοινώσεις που απλά πρωτίστως δεν προσφέρουν καλή υπηρεσία στους ίδιους τους συναδέλφους τους. Τώρα, Έλλη, θέλω να σταθώ λίγο στο πρωτοφανές του πράγματος, να δούμε λίγο αν έχουμε ξαναδεί αντίστοιχου τύπου ανακοίνωση κατά το παρελθόν, τόσο εμπριστική. Προσωπικά δεν θυμάμαι κάτι αντίστοιχο κατά το παρελθόν. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι είναι μια ιδιαίτερη περίοδος, έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά θα έλεγα. Ωστόσο, είναι πράγματι κάτι πρωτόγνωρο. Δεν έχω, τουλάχιστον εγώ δεν θυμάμαι κάτι αντίστοιχο. Έλλη, από τη δική σου εμπειρία. Για μένα, Κατερίνα, είναι ασυνήθιστου ύφους και περιεχομένου μια τέτοια τοποθέτηση, σαφώς αναχρονιστική. Δεν υπάρχει προηγούμενο σε μια αντίδραση συνδικαλιστικών ενώσεων. Θα μπορούσε κανείς να αντιληφθεί ίσως ένα τέτοιο περιεχόμενο εφόσον μιλούσαμε για εκείνες τις συγκεκριμένες δραματικές στιγμές που εξελισσόταν αυτές οι εικόνες. Σε καμία όμως περίπτωση κάτι τέτοιο, τέτοιες απόψεις να αποτυπώνονται σε μια επίσημη ανακοίνωση, η οποία να σημειώσουμε ότι ελάχιστη ώρα αφού έκανε το γύρο της χώρας μέσα από την αναπαραγωγή της στα μέσα ενημέρωσης, στα ηλεκτρονικά, αποσύρθηκε. Να πούμε ότι υπήρξε άμεση αντίδραση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας με την παρέμβαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Αντιστράτηγου Μιχάλη Καραμαλάκη. Διετάχθη διοικητική έρευνα και υπήρξε και ανακοίνωση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας που αναφέρει αφενός ότι διετάχθηκε διοικητική διερεύνηση σχετικά με το δελτίο τύπου που εκδόθηκε από την Ένωση Ειδικών Φρουρών και αναπαράγεται σε ενημερωτικές ιστοσελίδες. Και βεβαίως, πέρα από το γραπτό κείμενο, επισημάνθηκε ότι σε καμία περίπτωση δεν γίνονται δεκτές τέτοιου είδους τοποθετήσεις που ρίχνουν λάδι στη φωτιά, γυρίζουν πίσω και την ελληνική αστυνομία και τη χώρα. Ο κύριος Πίρτζης, ο αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, αντέδρασε, όπως ανέφερε η συνάδελφος Στέλλα Μαθιουδάκη και εκείνος με την ανακοίνωση που εξέδωσε από την πρώτη στιγμή και όπως αναφέρεται στο κείμενο, αναμένει την άμεση αντίδραση της κυβέρνησης και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, επιρρύπτει ευθύνες τόσο στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, όσο και τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, από τον οποίο ζήτησε να παρέμβει. Φαίνεται ότι η πρώτη παρέμβαση είναι αυτή η ένορκη διοικητική εξέταση και από εδώ και πέρα θα δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί η έρευνα γύρω από το συγκεκριμένο, γύρω από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία που προφανώς δεν εκφράζει την πλειοψηφία των αστυνομικών. Δεν ξέρω
πέρα από το πειθαρχικό κομμάτι που έχει να κάνει με τις ενέργειες των συνδικαλιστών αστυνομικών, θα διερευνηθεί και από άλλη πτυχή συγκεκριμένη υπόθεση. Προκύπτουν ποινικά αδικήματα, κύριε Ροζάκη, πάνω σε αυτό που ανέφερε μόλις η συνάδελφος? Επειδή αναφέρεται και στην ανακοίνωση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, αυτό. Προφανώς, όταν κανείς ισχυρίζεται ότι υπάρχει ένα είδος ηθικής αυτουργίας, τουλάχιστον αυτό καταλογίζουν, νομίζω ότι υπάρχει ένα ζήτημα συκοφαντικής δυσφήμισης και πρέπει να διερευνηθεί. Διότι σε κάθε περίπτωση αναφέρεται στην επιστολή «θέλετε αίμα» και δώσατε εντολή. Ναι. Υποστηρίζετε τρομοκράτες δολοφόνους και δεν λογοδοτείτε σε κανέναν. Δεν οφείλουν εκεί οι οποίοι υπογράφουν να απευθυνθούν με τη σειρά τους στην αρμόδια αρχή με στοιχεία. Δηλαδή προσωπικά, ως πολίτη, εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Και αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε το δικηγόρο των κυρίων Τσίπρα, Σπίρτζη και Ραγκούση. Δεν με ενδιαφέρει αν οι πολιτικοί έχουν μπλε, κόκκινο, πράσινο, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο χρώμα. Προφανώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Όταν ισχυρίζεσαι κάτι, πρέπει για να το αποδεικνύεις. Αν είναι ψευδές και μάλιστα το γνωρίζεις αυτό λέγεται συκοφαντική δυσφήμιση, κατά το ποινικό δίκαιο τουλάχιστον.